Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων. Ο κόμβος του προχώματος παραμένει κλειστός καθημερινά για 12 ώρες, ενώ την Παρασκευή και οι αγρότες της Μεσσηνίας ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Το πρόγραμμα βάσει με το κάλεσμα που είχαμε από το Πανελλαδικό Συντονιστικό συναποφασίσαμε μαζί με 65 μπλόκα από όλη την Ελλάδα, γύρω στο 97% των μπλόκων, συναποφασίσαμε ότι θα πάμε ενωτικά με 4 αιτήματα, φορολογικό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής και τα κόκκινα δάνεια, κατασχέσεις κλπ. Και ο φόρος το 0,25 που έχει πίσω κρασί. Το κλίμα εκεί πάνω ήταν πολύ ενωτικό από όλους. Βρισκόμαστε στο Ασπρόχωμα, όπου οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμό του δρόμου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Όπως λένε, η Παρασκευή θα είναι η ημέρα που θα καθορίσει και τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πάμε στην Αθήνα και να κατασκηνώσουμε. Τα μπλόκα δεν σπάνε. Αν δεν έχουμε αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε, θα έχουμε γυρισμό στα μπλόκα μας, γιατί πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα μέτρα θα μας πεθάνουν στην κυριολεξία, όχι θα μας εξαθλιώσουν, θα μας πεθάνουν. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με το 13% και το 55% προκαταβολή φόρου. Αυτά είναι νούμερα άπιαστα και τρελά για μας. Δεν μπορούμε, εδώ οι περισσότεροι αγρότες είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορεί να εξακολουθήσουν την κατάσταση. Δεν έχουν να πληρώσουν. Πώς, αφού δεν έχουν να πληρώσουν τον ΟΓΑ, την ασφάλειά τους, πώς θα καλλιεργήσουν, πώς θα ζήσουν. Είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να απασχολήσει όλους τους Έλληνες. Τα μπλόκα θα είναι συνεχόμενα ή ανά ώρες όπως τα είχατε και παλιότερα? Εδώ το μπλόκο μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα είναι 12-12. 12 το μεσημέρι, 12 το βράδυ. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει μέχρι την Παρασκευή και μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Και από την Παρασκευή, αφού θα έχει μιλήσει βέβαια η συντονιστική εδώ, να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να δούμε πώς θα κινηθούμε. Όσον αφορά τώρα στην κυκλοφορία από Καλαμάτα, Κόρινθο, Αθήνα, στην Κορινθία, η νέα εθνική οδός είναι κλειστή για πάνω από 2 εβδομάδες και σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν και την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο Καλαμάκι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σημειωθεί ότι όταν είναι κλειστή και η παλαιά εθνική οδός, η κυκλοφορία διεξάγεται από μικρή παράκαμψη μέσα από το χωριό Καλαμάκι Κορινθίας. Στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης Κορίνθου, οι αγρότες της Αρκαδίας θα κλείσουν τα διόδια της Νεστάνης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και για όσο είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος, η κυκλοφορία διεξάγεται από την παλαιά εθνική Τρίπολης Άργους μέσω Αχλαδόκαμπου. Στην Αργολίδα, οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα τους σε Δαλαμανάρα και Κουτσοπόδη με ανοιχτούς δρόμους και στην Λακωνία, οι αγρότες θα κλείσουν σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ τη γέφυρα του Ευρώτα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Όσο είναι κλειστή η γέφυρα Ευρώτα, η κυκλοφορία για γιοταχή επιβατικά διεξάγεται από παράκαμψη 54 περίπου χιλιόμετρα, τμήμα του οποίου είναι χωματόδρομος από το χωριό Σκούρα, ενώ μεγάλα αυτοκίνητα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή Σπάρτη, Καστόρι, Λογκανίκος, Μεγαλόπολη. Εν τω μεταξύ, σε κοινή συνάντηση καλεί ξανά ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας στους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του νομού, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους αγρότες, στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος την Παρασκευή στις 10 το πρωί, για να διατρανώσουν, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, για άλλη μια φορά την απόφαση να συνεχίσουν τον αγώνα δυναμικά και αποφασιστικά. Στη συνέχεια θα διαδηλώσουν στην Καλαμάτα και θα πραγματοποιηθεί συμβολική κατάληψη των γραφείων των κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πρέπει επιτέλους να πιστούν να μην ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Επίσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας καλεί τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές σε συμβολική κατάληψη του δικαστικού μεγάρου της πόλης αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Από την πλευρά του τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, σε δήλωσή του, αφού τονίζει την κατανόησή του για τον αγώνα των αγροτών, τους καλεί να ανοίξουν τους δρόμους και να κατανοήσουν και οι ίδιοι τον αγώνα που δίνουν άλλες επαγγελματικές ομάδες που θίγονται από τους αποκλεισμούς των δρόμων. Πάντως και οι επαγγελματίες στην περιοχή του Ασπροχώματος κατανοούν και συμπαρίστανται στον αγροτικό αγώνα, αλλά παράλληλα ανησυχούν και για τη δική τους οικονομική επιβίωση, καθώς η κίνηση στα καταστήματά τους με τα συνεχή μπλόκα έχει μηδενιστεί. Ως γόνος αγροτικής οικογένειας είμαι με τους αγρότες, είμαι με τα αιτήματά τους, κατανοώ απολύτως τον αγώνα τον οποίο κάνουν, αλλά πρέπει να απελευθερώσουν τους δρόμους.
Τα πλήγματα αυτή τη στιγμή τα οποία υπάρχουν είναι σοβαρότατα και εναντίον συμπολιτών, εναντίον παραγωγικών τάξεων, εναντίον απλών ανθρώπων. Θα φάμε ο ένας στις σάρκες του άλλου. Δεν μπορεί να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο άνετα, δεν είναι δυνατόν να μην ασκούνται οι δραστηριότητες που πρέπει να ασκηθούν από τον κάθε πολίτη, δεν είναι δυνατόν μια πόλη 100.000 κατοίκων, τόσο κόσμο έχει η Καλαμάτα τις καθημερινές, έρχονται από όλες τις περιοχές, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ζήτημα που συνδέεται με την οικονομία σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού. Παρακαλώ να ανοίξουν οι δρόμοι, διότι όλοι έχουμε δικαιώματα στην ελευθερία και στην κίνηση. Είναι απολύτως κατανοητά τα αιτήματα, κανένας δεν λέγει ότι έχουν άδικο, αλλά το θέμα αυτό πρέπει να λύξει. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και σε τεράστιες δυσκολίες. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι εναντίον όλων. Για την πόλη το λέγω, για όλους μας το λέγω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στην Αγροτιά, έχει φυτέψει, έχει μαζέψει, ξέρει τι αγώνας και τι κόπος χρειάζεται. Αλλά ας φροντίσουμε και τους άλλους. Διότι όλοι χυμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες, μέρες και χρόνια.